Λοιπόν. Σόβους, έτσι. Έχουμε από τη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Σπύριο Λιβανό, βεβαίως. Καλημέρα και στους δύο. Και τον κύριο Σκουρλέτη από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή σεζόν. Και να καλωσορίσω και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τον κύριο Σκουρλέτη, που θα μας δώσει δυνατότητα να γνωριστούμε και καλύτερα στην Ελλάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν σε άλλο πόστο ο κύριος Σκουρλέτης. Αλλά νομίζω το ίδιο σημαντικό είναι και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, κύριε Υπουργέ. Εγώ έτσι σας έχω μάθει. Ναι, καθηγητή κύριε Σκουρλέτη. Και εγώ σκέφτηκα να ξεκινήσουμε με αφορμή τα όσα είδαμε και με την έναρξη των σχολείων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και ταυτόχρονα υπάρχει και μια οικονομική στενότητα λόγω της πανδημίας, κύριε Σκουρλέτη. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό για το χειμώνα που μας έρχεται? Εγώ στεναχωριέμαι, διότι βλέπω ότι η περίπτωση ενός προκομμένου δημάρχου, του κυρίου Μπουρνού, είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Δυστυχώς, είναι πάρα πολύ λίγες οι περιπτώσεις σχολείων που έχουν κάνει αυτό το αυτονόητο μέτρο, δηλαδή τα plexiglass σε κάθε θρανίο. Mm-hmm. Και ρωτάω λοιπόν, όταν κλείσανε τα σχολεία στις αρχές του καλοκαιριού, θα έπρεπε το Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το Υπουργείο Παιδείας να καταρτήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης μιας τέτοιας ενέργειας? Ακούω για αυτό το περίφημο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης, που ήρθε να καταργήσει ένα από το πιο πετυχημένο πρόγραμμα, το Φιλόδημος, που υπήρξε εδώ και 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Μέσα εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόσκληση συγκεκριμένη για να θωρακιστούν τα σχολεία? Άκουσα, 27.000 μάσκες γυρίσαν πίσω ως ακατάλληλες στη Θεσσαλονίκη. Τα σχολεία ανοίγουν την Δευτέρα και δεν θα υπάρχουν μάσκες από ό,τι φαίνεται. Διότι η ΚΕΔΕ ανέλαβε τελευταία στιγμή να κάνει έναν διαγωνισμό και μπράβο σε έναν άλλο δήμαρχο στο Χαλάνδρη, ο οποίος πρώτος αυτός, αν θυμάστε, το κύριο Ρούσος, είχε πει ότι εμείς με δικά μας χρήματα θα εξασφαλίσουμε. Τον σταματήσανε. Τελικά ο άνθρωπος, επειδή κατάλαβε πώς λειτουργεί αυτή η άριστη κυβέρνηση, πήγε και προμηθεύτηκε μόνος του και θα υπάρχουν. Άρα θέλω να πω το εξής. Εσείς εντοπίζετε, λέει, τα προβλήματα στο διαδικαστικό ή στην ουσία? Γιατί η ουσία αυτή τη στιγμή είναι... Η ουσία είναι ότι πρέπει να έχουμε μάσκες στα σχολεία. Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Το λένε οι επιδημιολόγοι, και να το είπανε πολύ. Και να ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα. Και λέτε ότι δεν προνόησε εγκαίρως η κυβέρνηση, αν καταλαβαίνουμε καλά, κύριε Σκουρλέτη. Είναι μοναδικό παράδειγμα πως μια πετυχημένη στάση της ελληνικής κοινωνίας στην πρώτη φάση της πανδημίας την κατέστρεψε. Κύριε Λιβανέ. Χάνοντας όλο το προηγούμενο διάστημα ώστε να προετοιμαστούμε. Να σας πω και ένα τελευταίο που σχετίζεται, που δείχνει πόσο είναι τραγικά τα πράγματα. Τεστ θα κάνουν οι καθηγητές που θα μπουν στα σχολεία. Λοιπόν, να βάλουμε και τον κύριο Λιβανό στη συζήτηση. Θα κάνουν, γιατί άκουσα ότι στα προσφυγόπουλα, για να τα γράψουν στη ριτσόνα στο σχολείο, του ζητάνε, στα προσφυγόπουλα δηλαδή, είναι και υποκρισία, να φέρουν πιστοποιητικό ότι έχουν κάνει τεστ COVID. Τα υπόλοιπα παιδάκια. Έχετε ανοίξει πολλά θέματα. Ναι. Νομίζω ο κύριο Λιβανό έχει παρακολουθώ να απαντήσει. Με ηρεμία. Και θα σα πω και κάτι άλλο να σχολιάσετε. Ένα λεπτάκι. Όχι, να σχολιάσετε για κάτι άλλο. Θα έχουμε χρόνο. Ξέρετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στον Άγιο Σάβα αναβληθήκαν όλα τα χειρουργεία διότι δεν υπήρχαν τεστ. Δρομολογημένα, λοιπόν, κρίσιμα εγώ χειρουργία. Εγώ έχω να πω, και λυπάμαι που θα ξεκινήσω έτσι στην καινούργια σας εκπομπή, ότι ο λόγος του κύριου Σκουρλέτη φέρνει λύπη σε όλους μας. Χρειάστηκαν τρεις διευκρινιστικές ερωτήσεις από εσάς για να καταλάβετε τι εννοούσε ο συνάδελφος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να κάνει... καταλαβαίνουν οι ακροατές. Το ίδιο θα κάνουν σε εσάς πάντως, κύριε Λιβανέ. Μην νομίζετε ότι εσείς με μία ερώτηση θα την δεν καταλάβατε. Εμένα, ειλικρινά, το σέβομαι. Εγώ κατάλαβα απολύτως και θα σας πω τι κατάλαβα, αλλά οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι θέλετε και έρχεστε εδώ να κερδοσκοπήσετε πάνω σε μία μεγάλη κρίση, την οποία προσπαθεί η κυβέρνηση μαζί με το σύνολο του ελληνικού λαού να επιλύσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ και αυτό καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και συνεχίζετε να έχετε καθοδική πορεία στην αναγνώριση σε όλες τις έρευνες που θα τις δείτε το εγώ επόμενο διάστημα. Εγώ βλέπω μια αυξητική πορεία στα κρούσματα. Ωραία. Και αυτό είναι και δική σας εγώ ευθύνη. Εγώ έχω να πω, αν λοιπόν, θέλετε, άρα ας αφήσουμε τα εφηλογήματα και να μην παίζουμε αδυναμία, με την υγεία των πολιτών. Η αδυναμία των επιχειρημάτων σας κάνει πιο έντονο και προσπαθείτε να με διακόψετε. Εγώ σας άκουσα ήρεμα. Να αφήστε με να ακουστώ κι εγώ. Όχι, αφήστε με να ακουστώ και να κάνουμε ένα διάλογο. Εμάς μας αρέσει το διάλογο. Ελάτε, η Βουλή δεν επιτρέπει στο πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό. Να διευκρινίσουμε ότι εδώ δεν είναι Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό. Έχετε ένα διάλογο, αλλά έχετε κάποιου ανθρώπου που μας κάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, επειδή και ο κόσμος έχει τις αγωνίες του και δεν χρειάζεται να γίνεται αυτό το πινκ-πονκ συνέχεια, κατά τη γνώμη μου,
Γιατί αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει δεν είναι δεξιά ή αριστερά, είναι προβλήματα παγκόσμια τα οποία οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και προσπαθούν να συντάξουν δίπλα τους τα κόμματα και βεβαίως τον ελληνικό λαό. Εγώ τι θέλω να πω, ότι σε όλη αυτή τη φάση η κυβέρνηση ακούει τους ειδικούς και ζητάει από την αντιπολίτευση συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά που έρχεται τώρα ο κύριος Σκουρλέτης και λέει, επειδή τα έκαναν δύο δήμαρχοι, δεν ήταν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης ποτέ. Δεν έχουμε ακούσει καμία συγκεκριμένη και σωστή πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ, την οποία δεν έχουμε ακολουθήσει. Ανοίγουν τα σχολεία. Η Πάτρα δεν έχει μάσκες ακόμα. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να το πρόβλημα είναι με τις προβληματικές. Εσείς τι ικανοποιημένοι από την προετοιμασία που έχει γίνει? Εγώ δεν έχω αρμοδιότητα κυβερνητική. Εγώ ακούω όπως και εσείς, όπως και ο κύριος Σκουρλέτης, αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί αφενός, όπως την ακούσαμε πριν, για τα θέματα της πανδημίας, του εμβολίου, των μέτρων και ούτω καθεξής, και βεβαίως τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το τι μέλη γενέσει στα σχολεία. Αυτό το οποίο έχει πει ρητός η Υπουργός είναι ότι τα σχολεία τη Δευτέρα το πρωί θα είναι έτοιμα με τις μάσκες για τους καθηγητές για όλους. Μας κατηγορούσαν ότι δεν θα δώσουμε μάσκες στα σχολεία και στους καθηγητές. Θα είναι εκεί. Με τα βιβλία πολύ πιο νωρίς στη θέση τους, με τις τάξεις στο βαθμό που αντέχουν τα οικονομικά της χώρας όσο καλύτερα προετοιμασμένες και βεβαίως όπου μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις καλύτερες, επειδή αυτή είναι μια δυναμική υπόθεση, θα γίνουν. Πάντως αυτό την εικόνα που δείξαμε νωρίτερα και από την Πάτρα με τα κοντέινερ, που να πούμε από το 2008. Την Πάτρα με τα κοντέινερ, επειδή ήμουν εδώ και το παρακολούθησα, μιλάμε για το πρόβλημα που έχει η ελληνική πολιτεία διαχρονικά. Δεν αφορά σε αυτή την κυβέρνηση. Και ιδίως σε κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά, με μεγάλη άνεση, αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη για την παράταξη τη δική μας. Εγώ βεβαίως δεν έχω κυβερνήσει όπως ο κύριος Σκουρλέτης. Πλην όμως, προφανώς όλοι έχουν ευθύνες, αν ακόμα παιδιά, όπως και στην Ετωλοκαρανία, τη δική μου πατρίδα, είναι μέσα στα κοντέινερ εδώ και 10 χρόνια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το κράτος θα κάνει καλύτερη δουλειά του. Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε η Νέα Δημοκρατία. Να πάμε λίγο στο θέμα της Μόριας. Δεν το συζητάμε, είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολεί. Είναι ένα θέμα το οποίο και θα έπρεπε μάλλον να απασχολεί την Ευρώπη. Να πάμε στο θέμα της Μόριας. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την άνεση του κυρίου Λιβανού να μην λέει τι δεν έκανε η κυβέρνηση και να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Εδώ πέρα είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που πάρθηκε απόφαση να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών μέσα στα σχολεία. Αυξηθήκαν οι αναπληρωτές, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη αναλογία διδασκόντων και διδασκομένων. Δεν γίνανε αυτά. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Πού είσαστε, κύριε Λιβανάκη, και αν τα ακούσατε αυτά? Εγώ είμαι ο κύριος Ξανθός, ένας επιτυχημένος, υπουργός υγείας, κατ' επανάληψη έχει καταθέσει προτάσεις συγκεκριμένες, μήνες τώρα, και ξέρετε ότι με έναν πολύ υπεύθυνο τρόπο. Για πείτε μας λοιπόν, σας είπα αυξήσεις. Κάτι άλλο. Μα λέτε ότι με αυτές τις συνθήκες δεν θα έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα? Δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία. Λέω γιατί χάσαμε. Γιατί χάσαμε, να το πω εγώ. Γιατί χάσαμε τόσους μήνες και διαλύσαμε αυτό που πέτυχε η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή την αυτοπιθαρχία τη πρώτη περίοδου που είχε σαν αποτέλεσμα πραγματικά να υπάρξει ένα τείχος ανάσχεση επέκταση τη πανδημία. Και εδώ τώρα είχαμε μια κυβέρνηση η οποία αρκέστηκε στο να κάνει μια αντιφατική πολιτική. Να τελειώσω μισό λεπτό. Ότι στον πρώτο χρόνο. Να κάνει μια αντιφατική πολιτική. Και να τσακώνεται. Μισό λεπτό. Αλλά δεν μπορεί να μιλάει συνέχεια. Ναι, αλλά με διακόπτεται. Όμως θα μιλάω συνέχεια αν δεν με αφήσετε να τελειώσω. Δεν μπορεί να τσακώνεται ο Υπουργός Εσωτερικών με τον Υπουργό Παιδείας για το αν θα δοθούν δωρεάν οι μάσκες ή όχι. Θυμόσαστε ότι είπαν ότι είναι ατομική ευθύνη τη κάθε οικογένεια να εξασφαλίσει. Ελάτε, κύριε Λιβανέ, ελάτε. Ωραία, λοιπόν, ο κύριος Σκουρλέτης αυτή τη στιγμή τι εννοεί, να σας πω εγώ γιατί ο κύριος δεν το λέει. Ότι η κριτική προς την κυβέρνηση που έγινε όλο αυτό το διάστημα, εγώ είμαι πάρα πολύ επιμελής και παρακολουθώ απολύτως όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν ξέρω αν το κάνετε αυτό ή αν παρακολουθείτε τα μισά. Λένε λοιπόν, προσλάβετε και άλλους δασκάλους, κάντε διπλό πρόγραμμα, ανοίξτε άλλες αίθουσες. Μα προφανώς θα θέλαμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Μπορεί το ελληνικό κράτος να τα κάνει? Η απάντηση από τους ανθρώπους στο Υπουργείο Παιδείας είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τους πόρους. Εγώ θέλω να πω κάτι για να μην λέτε ψέματα στον κόσμο και να μην δημιουργείτε εικόνες τις οποίες δεν πρέπει. Αυτό εδώ είναι από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Είναι οι θάνατοι, δέστε το, θα σας το δώσω και να το σχολιάσετε, σε όλη την Ευρώπη και η πορεία της χώρας. Η πορεία της χώρας σήμερα είναι καλύτερη από την πρώτη φάση. Είμαστε σε καλύτερη
πορεία από ό,τι είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος και τα περισσότερα υπάρχει κράτη ανησυχία, που, έχουν και στοιχεία. Δεχτώ, αν μου επιτρέψετε, όχι μόνο τα νότια που είναι σαν και εμάς, μα όλοι έχουμε ανησυχία. Και τη μεγαλύτερη ανησυχία την έχει η κυρία Κεραμέως και ο Πρωθυπουργός. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, το λέει ο κόσμος όλος, μόνο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν το καταλαβαίνουν, διότι αν υπήρχε η προηγούμενη κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπήρχε το απόλυτο μπάχαλο. Τώρα, εάν θέλει να κάνει κριτική η αντιπολίτευση, που είναι ο ρόλος της, να την κάνει αποδεκτή, πλην όμως με προτάσεις ουσιαστικές στο χρόνο τους για να μπορούμε να τις συζητάμε. Μάλιστα. Όχι με κορώνες αντιπολιτευτικές για να ψαρέψουν τα θολά νερά ψηφαλάκια. Πάμε λοιπόν, και στο θέμα της Μόριας που είναι πολύ σοβαρό. Δεν θα πρέπει να ήταν ελληνικό πρόβλημα, θα πρέπει να ήταν ευρωπαϊκό. Έτσι, και πέραν τούτου, παρακολουθούμε μία κόντρα ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, κύριε Σκουρλίτη. Το δικό σας κόμμα τα τελευταία 24 ώρες έχει κάνει πολύ σκληρή κριτική και μιλάμε για ένα θέμα τώρα που ξέρετε, βρεθήκατε σε αυτή τη θέση το 2015 και όπως λέει και η κυβέρνηση, φέρει τη δική σας υπογραφή αυτό το πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι ότι το 2015 με 1 εκατομμύριο τότε περίπου μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίες περάσαν από τη χώρα, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα από ότι τώρα. Θυμάμαι ότι είχε έρθει ο Πάπας, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Το θέμα είναι τι έγινε όταν έφυγαν αυτοί. Θυμάμαι ότι οι γιαγιάδες στη Λέσβο είχαν προταθεί για Νόμπελ. Εικόνες οι οποίες τιμούσαν τη χώρα μας για την διαχείριση ενός μεγάλου παγκόσμιου προβλήματος και αναδεικνύαν την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό των Ελλήνων. Και τώρα είμαστε κατάπτυστοι. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε την Μόρια προβληματική με 5.000 κόσμο. Το έφτασε 28 για να καταλήξει 13 τώρα που συνέβησαν τα τραγικά γεγονότα. Αυτό περίπου ήταν προαναγγελμένο ότι θα γινόταν. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες. Και το πρόβλημα, βέβαια, κύριε Σκουρλέτη, και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι και άλλες, για την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να το λύσει κανείς στο διατάφτα. Όχι, δεν μπορούσε κανείς. Είναι άλλο. Δεν είχαμε εμείς τέτοιες καταστάσεις. Δεν είχατε τέτοιες εικόνες, εσείς, κύριε Σκουρλέτη. Δεν είχαμε τέτοιες καταστάσεις. Δεν είχαμε πολίτες να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Δεν είχαμε δυνάμεις καταστολής οι οποίες θυμόσαστε, κύριε Σκουρλέτη. Αν μας μιλήσει ένας κάτοικος Λέσβου, κύριε Σκουρλέτη, τώρα θα μας πει. Επειδή μιλάμε και ήταν αντιπροσωπεία του κόμματός μας, ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς. Ήταν όλα ρόδινα. Το πρόγραμμα λοιπόν της αποσυμφόρησης. Δεν με ακούτε καλά, κυρία Καντώνα. Είπα μια κατάσταση προβληματική μεν, αλλά όχι με την οξύτητα και την ένταση που παρουσιάζεται τώρα με αποκλειστική ευθύνη της παρούσας κυβέρνησης. Πρόγραμμα λοιπόν αποσυμφόρησης. Πρόγραμμα λοιπόν αποσυμφόρησης δεν υπήρξε. Γι' αυτό φτάσαμε. Μάλιστα. Εκεί που φτάσαμε. Να ακούσουμε τον κύριο Λιβανό να μας πει τι θα κάνει η κυβέρνηση. Γιατί πρέπει να κάνει. Υπάρχει ακόμα στο τραπέζι. Διότι η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με την ίδια της την ρητορική που είχε καλλιεργήσει ως αντιπολίτευση και βρεθήκαν χιλιάδες τοπικά στελέχη της τοπικής κοινωνίας και είπαν να μην γίνει μια ισόρροπη κατανομή του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Σκουρλέτη, να ακούσουμε και τον κύριο Λιβανό. Άρα δεν πληρώνει τώρα αυτή τη στιγμή. Το αποτέλεσμα είναι ότι η κατάσταση είναι τραγική. Λοιπόν, και να μας πείτε για τις θέσεις σας. Μην σχολιάσετε την αντιπολίτευση. Όχι, θα σχολιάσω, τι θα γίνει, δεν θα μας πείτε τις θέσεις. Τι θα συμβεί από εκεί πέρα. Εγώ θέλω να ξεκινήσω πολύ σύντομα, αν δεν διακοπώ, να πω το εξής. Κύριε Σκουρλέτη, λυπάμαι, αλλά βρίσκεστε ακόμα στο παρελθόν. Εσείς ήσασταν υπουργός εσωτερικών. Αντί να λέτε τι έπρεπε να γίνει εσείς, επί δικιά σας υπουργεία. Είχαμε και που το καταργήσατε. Επί δική καταργήσατε το πιο πετυχημένο μεταρρυθμιστικό βήμα το οποίο υπήρχε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το καταργήσατε. Αφήστε τον να πει τι θα γίνει, κύριε Σκουρλέτη. Έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω, λοιπόν, ότι πρώτον έχετε απόλυτες ευθύνες τόσο για τα κοντέινερ όταν ήσασταν υπουργός εσωτερικών, όσο για την κατάσταση στη Μόρια. Ο κόσμος ξέρει ποιος έχει τις ευθύνες, ξέρει ποιος έχει την αμυγδαλέδα, ξέρει ποιος έφερε εδώ τον κόσμο όλο. Ξέρει ποιος πρωθυπουργός δεν ήξερε. Ξέρει ποιος δεν ήξερε. Ποιος πρωθυπουργός δεν ήξερε να διαχωρίσει τη Λεύρο από τη Δηλή. Εσείς το φέρατε τον κόσμο δηλαδή τώρα αυτό. Πάμε στο ρεπορτάζ. Έχει ξεκινήσει η πορεία των μεταναστών. Δεν θέλουν να πάνε στο καράτε. Μαρίνο, δώσε μας την εικόνα. Εδώ και περίπου 5 με 6 λεπτά έχει ξεκινήσει. Σας ακούω, παιδιά. Ναι, έχει ξεκινήσει η πορεία διαμαρτυρίας που είπαμε και νωρίτερα, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι τα άτομα όλα που βρίσκονταν στη Μόρια τις προηγούμενες δύο ημέρες, ήρεμα Θοδωρή, ήρεμα, τις προηγούμενες δύο ημέρες δεν θέλουν να παραμείνουν στη Λέσβο, θέλουν να φύγουν από το νησί και γι' αυτό το λόγο έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρίας από περίπου, όπως μπορώ να υπολογίσω, τουλάχιστον δύο άτομα, τα οποία
οποία κατευθύνονται προς τον αστυνομικό φραγμό που υπάρχει στο ύψος του εργοστασίου της ΔΕΗ. Βλέπουμε πάρα πολλά μικρά παιδιά εδώ προσπαθούν να σχηματίσουν μια αλυσίδα πιθανότατα να αποτρέψουν οποιονδήποτε από τους συγκεντρωμένους προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο φραγμό. Βλέπουμε ότι έχουν φτιάξει κάποια πανό που ζητούν ειρήνη και ελευθερία και να φύγουν από τη Λέσβο. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι δύο άτομα ουσιαστικά συντονίζουν όλη αυτή την... Κρατάμε και την εικόνα που έχουμε σε απευθεία σύνδεση με το νησί. Βλέπουμε και τις... Ούτως ή άλλως και το βράδυ και στο δελτίο ειδήσεων και το μεσημέρι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να μην έχουμε τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, κύριε Λιβανέ. Αυτό το ελπίζουμε όλοι. Και ελπίζουμε να υπάρξει λύση, κύριε Λιβανέ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Πρέπει να διαχειριστείς αυτό το ζήτημα και για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγιεινή και με ανθρωπισμό προς αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν ήδη μεταφερθεί τα 400 ασυνόδευτα παιδιά τα οποία θα διοχετευθούν στην Ευρώπη. Η πολιτική η δική μας θα συνεχιστεί. Δεν μπορούμε, αυτό που ζητάνε οι άνθρωποι αυτοί που διαδηλώνουν αλλά και οι τοπικοί φορείς στη Μυτιλήνη, είναι να αδειάσει το νησί. Αυτό αντιλαμβάνεστε. Μακάρι να μπορούσε να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να συνεργαστούμε να όλοι. Στον προορισμό που επιθυμούν οι ίδιοι. Ο στόχος ο δικός μας ποιος είναι. Και προχωράμε προς τα εκεί. Είναι να αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση. Ήδη ο Επίτροπος χθες είχε συνάντηση και κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Ιστορικών της Γερμανίας, όπως είδαμε. Κινούνται στις τρεις κατευθύνσεις που έχουμε βάλει ως στόχο από την αρχή της διακυβέρνησης του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε καθυστερήσει όμως, κύριε Λιβανέ, πολύ. Και προσπαθούμε να λύσουμε ένα ζήτημα παγκόσμιο. Η Ευρώπη έχει πιο αρνητικό ρόλο στο ζήτημα των μεταναστών, ναι ή όχι? Σας ρωτώ, κύριε Λιβανέ, απαντήστε μου. Η Ευρώπη έχει παίξει τον τελευταίο χρόνο πιο αρνητικό ρόλο στο μεταναστευτικό ζήτημα? Με αποτέλεσμα εδώ πέρα να έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα και να δεχόμαστε μεγαλύτερες πιέσεις. Ναι ή όχι? Αν πρέπει να κάνει αυτό που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρώπη θα κάνει τελικά αυτό το οποίο λέει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ.